Καλημέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Καινούργια εβδομάδα, έρχεται το Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα είμαστε. Λοιπόν, τα καινούργια βίντεο που θέλω να κάνω, που έχω, μερικά τα έχω ετοιμάσει, θα δημοσιευθούν από την, μετά το Πάσχα. Λογικά τώρα αυτές τις μέρες, εντάξει, δεν... Ας ξεκουραστούμε λίγο, είναι και μεγάλες μέρες τώρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το σημερινό βίντεο θέλω να το κάνω από τουλάχιστον τα πράγματα που θα δώσω σήμερα τα έχω στα χέρια μου από τα Χριστούγεννα. Απλά επειδή είναι λίγο διαφορετικά, δεν είναι τόσο καινούργια αυτά που θα σας δώσω σήμερα. Προσπαθούσα να δω πώς θα το συνδυάσω στο μυαλό μου να σας το κάνω, αλλά τελικά νομίζω ότι η περίοδος αυτή είναι η καλύτερη, μιας και είδα ότι πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, παιδιά τα οποία έχω κάνει ads στο Facebook, και γενικά υπάρχει αυτό το κύμα του να ξαναπαίρνουμε παλιές κονσόλες, να θυμόμαστε τα παλιά λίγο, να συλλέγουμε. Με έβαλαν στο mood να κάνω την επιχείρηση να το δώσω, νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Με τη βοήθεια του PC Lab Wind Limnos, τα παιδιά πριν από λίγο καιρό είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου δώσουν κάποια παλιά παιχνίδια που είχαν για PlayStation 2 και Xbox 360 και για το απλό Xbox τώρα που βλέπω, σφραγισμένα, τα οποία μου λένε από συλλογή είναι, πάρτα και δώστα. Πολλοί από εσάς μπορεί να τα έχετε, πολλοί από εσάς μπορεί να μην τα έχετε καν. Το συγκεκριμένο είναι διαφορετικό, γι' αυτό δεν θα είμαι εκτενής και πάρα πολύ στο συγκεκριμένο. Είναι καθαρά για συλλεκτικούς λόγους, δεν είναι καινούριο υλικό, δεν είναι παιχνίδια που θα πρέπει να τα παίξετε τώρα, αλλά τουλάχιστον κάποια από αυτά θα σας θυμίσουν κάποιες εποχές πιο παλιές. Και επίσης κάποια από αυτά, όσοι τα έχετε, ίσως να μην τα έχετε σφραγισμένα και να τα θέλετε για τη συλλογή σας. Ξεκάθαρα και μόνο γι' αυτό. Τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου τα δώσουν, για να μου πούνε δώστα. Εμείς που τους ή άλλους θα τα έχουμε, θα κάθονται εδώ, δεν τα χρησιμοποιούμε άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο που θα ήθελα να δώσω για giveaway είναι για το PlayStation 2, το FIFA 07. Ένα τρομερό παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Λοιπόν, στο σκουτί του σφραγισμένο, όπως βλέπετε. Το δεύτερο είναι ένα διαφορετικό, δεν το είχα δει μέχρι τώρα. Είναι Karaoke Stage λέγεται, και αυτό για PlayStation 2. Το συγκεκριμένο είναι ανοιγμένο αλλά χρησιμοποιητό. Είναι με το CD του, με το manual του μέσα. Προφανώς, αν έχετε ένα karaoke μικρόφωνο θα λειτουργεί μια χαρά. Καινούριο είναι το παιχνίδι, δεν το έχει πειράξει κανένας. Το επόμενο παιχνίδι είναι από λίγο πιο παλιές εποχές. Είναι το... Και νομίζω εδώ... Κάποιοι θα το θέλετε φοβερά αυτό. Crash Bandicoot Twin Sanity, λέει, Twin Sanity, για Xbox, για το πρώτο Xbox. Εποχές Crash Bandicoot. Εδώ, Crash Twin Sanity. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλό παιχνίδι στην εποχή του. Πάντως για το PlayStation που το είχα παίξει ήταν φοβερό, τρομερό. Για το Xbox δεν το έχω δοκιμάσει. Να σας πω γιατί ποτέ δεν είχα Xbox στην κατοχή μου. Σφραγισμένο και αυτό για συλλέκτες. Βλέπετε πάνω και τις τιμές. Εντάξει, είναι από τότε όταν είχε πρωτοβγεί. Μετά έπεσαν οι τιμές και ξαφνικά έμειναν κάποια στιγμή αυτά. Λοιπόν, δεν μας απασχολεί αυτό. Όπως και να έχει, εσείς θα το πάρετε με τη ζελατίνα του να το προσθέτε στη συλλογή σας όσοι δεν το έχετε. Και το τέταρτο παιχνίδι που θέλω να δώσω είναι το Pro Evolution Soccer 06. Αυτό το παιχνίδι είναι για το Xbox 360. Έχει χτίσει τους Έλληνες του σήμερα, θα έλεγα με λίγα λόγια. Το έχουμε παίξει όλοι και εγώ το έχω παίξει αυτό στην εποχή του. Ήταν τρομερό παιχνίδι. Το μόνο ελάττωμα που έχει, και σας το δείχνω για να μην λέτε μετά, είναι λίγο σπασμένο κάτω εδώ το πλαστικό του. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Ναι, είναι λίγο σπασμένο. Αλλά είναι σε ζελατίνα. Έχει και τις σφραγίδες μπροστά. Δεν το έχει πειράξει κανένας. Απλά μάλλον θα έπεσε και θα έσπασε κάτω. Τέλος πάντων, είναι για συλλεκτικούς και μόνο σκοπούς. Και μαζί, όσοι θυμάστε το Lineage, θα σας δώσω... Τώρα βέβαια αυτό θα το δω πώς θα το κάνω. Ίσως κάποιοι από τους τυχερούς 2 και 2 πώς θα πάνε. Έχω και δύο παλιά, και αυτό καθαρά για συλλεκτικούς λόγους. Time card για Lineage. Ξέρω το Lineage έχει βγει free to play. Γι' αυτό είναι καθαρά μόνο για συλλεκτικούς λόγους, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Λοιπόν, αυτά τα παιχνιδάκια θα τα κερδίσουν 4 τυχεροί, οι οποίοι θα γίνουν μετά από κλήρωση που θα κάνω, κλασικά ξέρετε πώς. Όσοι θέλετε για να πάρετε μέρος αφήνετε σχόλιο κάτω στο...
στο βίντεο για να κληρώσετε το όνομά σας κάτω από το Facebook. Και επίσης όσοι δηλώσουν και στο Facebook συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και στο, συγγνώμη, όσοι δηλώσουν στο YouTube μπορούν να δηλώσουν και στο Facebook συμμετοχή. Δηλαδή αφήστε το σχόλιο σας και στο YouTube και στο βίντεο που θα κοινοποιήσω στη σελίδα Check Tech Now. Το link είναι από κάτω για όσους δεν το έχετε δει. Στην εισαγωγή, στην περιγραφή του βίντεο για το Facebook, οπότε αν αφήσετε διπλό σχόλιο και εδώ και στο Facebook μετράει για διπλή συμμετοχή. Η κλήρωση θα πάει, εντάξει, μεγάλες μέρες είναι, την Δευτέρα του Πάσχα εγώ θα κάνω την κλήρωση και θα το ανεβάσω, οπότε έχουμε αρκετές μέρες, σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη. Λοιπόν, έχετε 4 μέρες, 4 και παραπάνω μέρες είναι 5, πόσες είναι, για τα αυτά εδώ τα παιχνιδάκια. Να σας πω εγώ πιο πολύ, αυτό που θα ήθελα για τη συλλογή μου είναι το Crash Bandicoot, αλλά το Crash The Sanity, αλλά Crash Twin Sanity, ναι, ακόμα δεν έχω μάθει να το λέω σωστά, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρωί είναι, πριν από λίγο ξύμισα, οπότε ελπίζω να με συγχωρέσετε. Αυτά τα 4 παιχνιδάκια τα δίνω δώρο. Ελπίζω. Είναι παλιά, ξαναλέω. Πριν αρχίσετε και γκρινιάξετε οτιδήποτε, είναι καθαρά για γέμισμα συλλογής. Για τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Είναι με ζελατίνες, εκτός από ένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το PC Lab Win Linux. Τα παιδιά πραγματικά μέχρι τώρα με έχουν βοηθήσει όσο κανένας άλλος να κάνω αυτό που κάνω, την πλάκα μου, το κέφι μου και να το διασκεδάζω και να το χαίρομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό Πάσχα να έχετε. Μπείτε, αφήστε το σχόλιο σας και στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook. Να έχετε ένα όμορφο Πάσχα, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now και τα ξαναλέμε. Γεια σας!